Σήμερα θα σας δείξω τα σημαντικότερα πράγματα που κάνουμε στον κήπο πριν την κακοκαιρία. Οι ισχυροί άνεμοι και οι καταιγίδες μπορεί να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα. Γι' αυτό προληπτικά, καλό θα ήταν να κάνουμε τις ακόλουθες ενέργειες. Σταματάμε να ποτίζουμε και αν έχουμε αυτόματο πότισμα, το κλείνουμε. Δένουμε καλά τα φύτα που μπορεί να πέσουν και ελέγχουμε τα καφαζωτά των αναρχόμενων φυτών. Όπου χρειάζεται ενίσχυση, επεμβαίνουμε. Απομακρύνουμε όλες τις γλάστρες που κρέμονται εκτός μπαλκονιού για την αποφυγή ατυχημάτων. Ελέγχουμε τα δέντρα στα πεζοδρόμια της γειτονιάς μας. Και αν δούμε κάποιο εξασθενημένο ή ξερό που είναι πιθανό να σπάσει, τότε καλούμε το Δήμο να επέμβει. Φυσικά, κατά τη διάρκεια της νεροποντής και των ισχυρών ανέμων, δεν περπατάμε ούτε παρκάρουμε τα αυτοκίνητά μας από κάτω. Μετακινούμε τα ευαίσθητα φυτά σε πιο προστατευμένες θέσεις της βεράντας, ώστε να μην καταστραφούν τα μέρη τους. Μαζεύουμε τα πεσμένα φύλλα για να μην βουλώσουν τα φρεάτια. Κάνουμε προετοιμασία για να συλλέξουμε το βρόχινο νερό. Με αυτό, ξεκάζουμε και ποτίζουμε τα φυτά εσωτερικού χώρου.